200 είναι από το βιβλίο Χρονικών Α, το κεφάλαιο Ι, το κεφάλαιο 10. Σελίδα 400 από το βιβλίο Α Χρονικών και κεφάλαιο Ι, κεφάλαιο 10 με τη χάρη του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Οι δε Φιλιστέοι επολέμουν κατά του Ισραήλ και έφυγαν οι άντρες του Ισραήλ από προσώπου των Φιλιστέων και έπεσαν πεφωνευμένοι εν το όρι Γελβουέ. Και καταφθάσαντες οι Φιλιστέοι ο πίσω του Σαούλ και ο πίσω των ιών αυτού, επάταξαν οι Φιλιστέοι τον Ιωνάθαν και τον Αβιναδάβ και τον Μάλχι Σουέ, τους ιούς του Σαούλ. Εβάρινε δε η μάχη επί τον Σαούλ και επέτυχον αυτού η τοξότε και επληγώθη υπό των τοξωτών. Και είπε ο Σαούλ προς τον οπλοφόρον αυτού, σύρε τη ροφέα σου και διαπέρασε με διαυτής, δια να μην έρθωσι ούτε η απερίτμητη και με εμπέξωση. Πλην ο οπλοφόρος αυτού δεν ήθελε, διότι εφοβήτως φόδρα. Όθεν έλαβε ο Σαούλ τη ροφέα και έπεσεν επ' αυτήν. Και ως είδεν ο οπλοφόρος αυτού ότι απέθανε ο Σαούλ, έπεσε κι αυτός επί την ροφέαν και απέθανε. Ούτως απέθανε ο Σαούλ και οι τρεις ιοί αυτού, και πάσο οίκος αυτού απέθανε ομού. Και πάντες οι άνδρες Ισραήλ εν τη Κοιλάδη, ειδώντες ότι έφευγον και ότι ο Σαούλ και οι αυτού απέθανον, τότε κατέλειπον τας πόλεις αυτών και έφυγον. Και ελθόντες οι Φιλιστέοι κατόκισαν εν αυτές. Και την επαύριον, όταν ήλθαν οι Φιλιστέοι δια να εκδίσωσι τους πεφωνευμένους, έβρικαν τον Σαούλ και τους ιούς αυτού πεπτοκότας εν το όρι Γελβουέ. Και εξέδισαν αυτόν και έλαβαν την κεφαλήν αυτού και τα όπλα αυτού και απέστειλαν εις την γη των Φιλιστέων κύκλο δια να διαδώσωσι την αγγελίαν εις τα είδωλα αυτών και εις των λαών. Και ανέθεσαν τα όπλα αυτού εις τον οίκον των θεών αυτών και εις τον ναόν του Δαγών προσήλωσαν την κεφαλήν αυτού. Ακούσαντες δε πάντες οι κάτοικοι της Ιαβής Γαλάδ πάντα όσα έκαμον οι Φιλιστέοι στον Σαούλ, ηγέρθησαν πάντες οι δυνατοί άνδρες και εσήκωσαν το σώμα του Σαούλ και τα σώματα των ιών αυτού και έφεραν αυτά εις Ιαβής και έδαψαν τα οστά αυτών υπό τον δρύν εν Ιαβής και ενίστευσαν 7 ημέρας. Ούτως απέθανε ο Σαούλ δια την ανομίαν αυτού την οποίαν νόμισε στον Κύριον εναντίον του λόγου του Κυρίου, τον οποίον δεν εφύλαξε, και έτι διότι εζήτησε έναν άνθρωπον έχοντα πνεύμα μαντίας δεν ερωτήσει και δεν ερώτησε τον Κύριο. Δια τούτο εθανάτωσεν αυτόν και έστρεψε την βασιλείαν εις τον Δαβίδ των ιών του Ιεσέ. Αμήν. Σαούλ, ένας άνδρας τον οποίον ο Θεός εξέλεξε όταν πια στην περίοδο των Κρητών καθένας έπρατε το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού, γι' αυτό και δεν υπήρχε ειρήνη και ευλογία, δεν υπήρχε στο λαό του Ισραήλ, στο λαό του Θεού, γιατί έπρατε ο καθένας ό,τι ήθελε. Και μπροστά σε αυτή την εξέλιξη ο λαός ζήτησε βασιλιά. Ο Σαμουήλ τους είπε τα προβλήματα της βασιλείας, αλλά τελικά ό,τι ζήτησε ο λαός έκανε, και ο Σαμουήλ, ο προφήτης του Κυρίου, με το δικό του τρόπο που ήξερε, με τη σχέση του δηλαδή με το Θεό, ζήτησε από το Θεό και ο Θεός του παρουσίασε το Σαούλ, έναν άνδρα ο οποίος ήταν ταπεινός και ευάρεστος στον Θεό, και έγινε βασιλιάς. Όμως ο Σαούλ δεν στάθηκε καλά, και όσο και εκλεκτός να είναι κάποιος ενώπιον του Θεού, εκείνο που έχει σημασία είναι να στέκεται καλά, δηλαδή να είναι υποτεταγμένος, όχι επιλύσμων ακροατής του Λόγου, αλλά εκτελεστής του Λόγου του Θεού. Πράγμα το οποίο ο Σαούλ δύο φορές, όταν βρέθηκε τη μία φορά σε πολύ μεγάλη δυσκολία, καθώς έβλεπε τους εχθρούς απέναντί του να πλησιάζουν και ο Σαμουήλ αργούσε, ο οποίος του είχε πει ότι θα έρθω για να προσφέρουμε θυσίες στο Θεό
και να μας δώσει βοήθεια και δύναμη ο Θεός, βλέποντας να αρχεί ο Σαμουήλ, έκανε ο ίδιος θυσία, πράγμα που δεν άρεσε καθόλου στο Θεό. Και στην περίοδο της ευρυχωρίας, όταν ο Θεός τον έστειλε να πολεμήσει με τους Αμαλικίτες και του είπε να μην αφήσει τίποτα ζωντανό, ούτε από ζώα, ούτε από ανθρώπους, ο Σαμουήλ με μεγάλο συνέστημα και με συμφέρον άφησε το βασιλιά Αγάγ των Αμαλικιτών ζώντα, αλλά και τα καλύτερα των προβάτων δεν τα εθανάτωσε, προκειμένου να κερδίσει από αυτά. Και τότε ήταν που διέσχισε ο Θεός τη βασιλεία από τα χέρια του. Αλλά το τελικό, το οποίο ήταν και το καθοριστικό της ζωής του, ήταν όταν εξητούσε τον Κύριο και ο Θεός δεν του απαντούσε, τότε στράφηκε έξω στον κόσμο, σε μάντι, σε μαντίες, και εξεζήτησε το Σαμουήλ που εντωμεταξύ είχε πεθάνει. Αλλά αντί για το Σαμουήλ, ο διάβολος απάντησε στη μάντισσα, στη μάγισσα, με το να στείλει ένα δαιμόνιο με τη μορφή του Σαμουήλ και να τον πλανήσει ακόμη περισσότερο, λέγοντάς του βέβαια ότι σήμερα τελειώνει η ζωή του. Όμως το θέμα μας δεν είναι σήμερα ο Σαούλ, αλλά είναι ένα ιδιαίτερο πρόσωπο, και όταν λέω ιδιαίτερο πρόσωπο, ιδιαίτερα ευλογημένο πρόσωπο, ο Ιωνάθαν, ο γιος του Σαούλ. Ένας άνθρωπος πιστός, έντιμος, ειλικρινής, καθαρός, τον οποίον χρησιμοποίησε κατ' επανάληψη ο Θεός για τη σωτηρία του Ισραήλ, και ο Θεός έκανε και ένα μεγάλο θαύμα στη ζωή του Ιωνάθαν. Του αποκάλυψε ότι μετά τις αμαρτίες του πατέρα του, το Σαούλ, ο Θεός πήρε τη βασιλεία από αυτόν και την έδωσε, και μάλιστα του φανέρωσε και σε ποιον, στο Δαβίδ. Ο δε Ιωνάθαν, όταν είδε τον Δαβίδ, ο Θεός γέμισε την καρδιά του με αγάπη για τον Δαβίδ, ώστε συνεδέθη η ψυχή του Ιωνάθαν με την ψυχή του Δαβίδ. Και όταν προσπάθησε κατ' επανάληψη ο Σαούλ να φωνεύσει τον Ιωνάθαν, καταρχάς δεν πίστευε ότι ο πατέρας του θέλει να φωνεύσει τον Δαβίδ. Ο Ιωνάθαν δεν πίστευε ότι ο πατέρας του θέλει να φωνεύσει τον Δαβίδ. Όταν όμως βεβαιώθηκε, τον έσωσε, τον έδιωξε και βρέθηκε στο κρίσιμο σημείο της ζωής του, που από εκεί και πέρα θα εξαρτηθεί το μέλλον του. Απ' τη μια μεριά ήταν ο Δαβίδ με του οποίου την ψυχή ο Θεός ένωσε την ψυχή του, και απ' την άλλη μεριά ήταν ο πατέρας του με την αγάπη του παιδιού προς τον πατέρα. Δύο αγάπες βρέθηκαν μέσα στην καρδιά του Ιωνάθαν, και έπρεπε τώρα να ακολουθήσει έναν από τους δύο. Και δεν είναι μόνο αυτό, αλλά αν ακολουθούσε το Δαβίδ, δεν προέβλεπε καλό, ταλαιπωρία και εν τέλει ευλογία, γιατί ήξερε ότι ο Θεός είχε προσδιορίσει αυτόν για βασιλιά, και πόσο σημαντικό θα ήταν να γινόταν βασιλιάς ο Δαβίδ και ο Ιωνάθαν να ήταν δεύτερος μετά τον Δαβίδ. Και από την άλλη μεριά ήταν ο πατέρας του, τον οποίον αγαπούσε, εκτιμούσε, πατέρας του ήταν, βασιλιάς ήταν, και έπρεπε να πάρει αυτή την απόφαση να εκλέξει. Να εκλέξει τον κεκρισμένο του Κυρίου ή τον πατέρα του, τον Σαούλ. Δύσκολη επιλογή, αλλά καθαρουστική για τη ζωή του. Τελείως καθοριστική. Να εκλέξει αυτόν τον οποίον έκλεξε ο Θεός, ή να εκλέξει αυτόν που είχε εκλέξει ο Θεός. Γνώριζε απόλυτα
το θέλημα του Θεού, γιατί είχε κάνει ο Θεός χάρη και του είχε αποκαλύψει το θέλημά του. Και αυτός εξέλεξε με συνέστημα, ίσως και με ιστεροβουλία, δεν ξέρουμε την καρδιά του ανθρώπου, μόνο ο Θεός την ξέρει, γιατί θα ήταν πολύ πιο εύκολη η ζωή του στα ανάκτορα παρά να είναι κυνηγημένο στα βουνά, όπως θα ήταν και το ήξερε πολύ καλά ο Δαβίδ. Και εξέλεξε χωρίς να ξέρουμε το γιατί, δεν μας το αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού, εξέλεξε όμως ο Ιωνάθαν τον Σαούλ και εγκατέλειψε τον Δαβίδ, με τον οποίο δεν ξανασυναντήθηκαν κιόλας. Πόσο σημαντική, αγαπητά μου αδέλφια, είναι μια στιγμή στη ζωή μας όταν πρέπει να εκλέξουμε το τίμιον και να απορρίψουμε το αχρίον. Θα μου πεις, δεν υπάρχει διόρθωση. Πάντοτε υπάρχει διόρθωση. Αλλά όταν πάρει ο άνθρωπος ένα δρόμο, είναι πολύ πιο δύσκολο να τον εγκαταλείψει από ότι αν ξεκινήσει από την αρχή στο δρόμο της, τον αγαθό, στο δρόμο του Κυρίου, στο δρόμο των υποσχέσεων του Θεού. Δύσκολα είναι μετά να εγκαταλείψει. Είδε στη συνέχεια τον Θεό να παραδίδει στα χέρια του δυο φορές τον πατέρα του, και τον Δαβίδ όχι μόνο να μην τον σκοτώνει, αλλά να ομολογεί, και μάλιστα τη δεύτερη φορά δυνατά ενώπιον όλου του στρατεύματος του Σαούλ που εξήλθε για να θανατώσουν τον Δαβίδ, να λέγει «Μη βάλετε το χέρι σας στον κεχρισμένο του Κυρίου». Δεν απλώνει ποτέ χέρι σε κανέναν. Δεν είναι εύκολη η απόφαση. Δεν είναι εύκολη πάρα πολλές φορές η απόφαση να εκλέξεις τον Κύριο και το θέλημά του. Μάλιστα τις περισσότερες φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ιδίως όταν υπάρχουν πρόσωπα ιδιαιτέρως αγαπητά. Ιδίως όταν υπάρχουν καταστάσεις ιδιαιτέρως αγαπητές. Ιδίως όταν υπάρχουν και πρόσωπα και καταστάσεις που σου εξασφαλίζουν όχι μόνο την ικανοποίηση του συναισθήματός σου, αλλά και την καλύτερη ζωή. Είναι η επιλογή ποιο δρόμο να ακολουθήσω, τι πρέπει να κάνω. Αλλά όμως αυτή η επιλογή, όπως είπαμε και προηγούμενα, είναι καθοριστική, καθοριστική, και οδηγεί τον άνθρωπο σε τέλος ευλογημένο, που θα ήταν για τον Ιωνάθαν να είναι δεύτερος όπως του υποσχέθηκε ο Δαβίδ, αλλά και ο Ιωνάθαν θέλησε να είναι δεύτερος μετά τον Δαβίδ βασιλιάς, παρά η συνέχεια που ήταν γιος του βασιλιά για 40 μόνο χρόνια και όχι για όλη τη ζωή, και μάλιστα πολύ λιγότερα από 40 χρόνια, για 10 χρόνια περίπου. Όμως πήρε αυτή την απόφαση. Πώς γλιτώνουμε από κακές αποφάσεις? Πώς γλιτώνουμε από το να μην πάρουμε κακή απόφαση? Ιδίως στην Καινή Διαθήκη, και όχι μόνο, αυτό είναι ιδιαιτέρως εύκολο. Γνωρίζοντας αφενός μεν ότι οι βουλές του Θεού δεν είναι βουλές του ανθρώπου και η οδή του Θεού δεν είναι οδή του ανθρώπου, δηλαδή το θέλημα του Θεού ποτέ σχεδόν δεν είναι θέλημα του ανθρώπου και οι αποφάσεις του Θεού δεν είναι ποτέ αποφάσεις του ανθρώπου. Γνωρίζοντας λοιπόν αφενός μεν τούτο, αφετέρου δεν γνωρίζοντας ότι μπορούμε
να ρωτήσουμε τον Κύριο και με τα βεβαιότητος θα μας δείξει την οδόν της ευλογίας, αφού συνηθίζει να θέτει μπροστά στους ανθρώπους την οδόν της ευλογίας και την οδόν της κατάρας. Μέσα από το λόγο του, αλλά ιδιαιτέρως μέσα από την οδηγία και τη διοίκηση του Πνεύματος του Αγίου. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Πώς αποφεύγουμε? Το δεύτερο ερώτημα, το πιο σημαντικό είναι, ποιος άνθρωπος είναι αυτός που θα κάνει την καλή εκλογή? Και όταν μιλάμε για άνθρωπο εννοούμε χριστιανό. Ποιος χριστιανός ή χριστιανή κάνει την καλή επιλογή, την καλή εκλογή, και ποιος δεν την κάνει? Και η απάντηση σε αυτή είναι πάλι απολύτως καθοριστική. Καθοριστική για να εξετάσουμε όχι τους άλλους, που είναι το μεγάλο λάθος των χριστιανών. Τι έκανε αυτός, τι έκανε εκείνος, τι έκανε ο άλλος. Να εξετάσουμε τον εαυτό μας. Τι θα κάνουμε εμείς? Γιατί αν εξετάζουμε τους άλλους, ή θα απογοητευτούμε, ή θα σκανδαλιστούμε, ή θα υπερηφανευτούμε. Αν εξετάζουμε όμως τον εαυτό μας μπροστά στον Χριστό, μία είναι η εκδοχή, να ευλογηθούμε. Και λέω, ή θα σκανδαλιστούμε, γιατί θα κάνουν κάτι που θα πούμε, μα χριστιανός είναι αυτός που το έκανε. Εάν κάνει κάτι άσχημο θα πούμε, εγώ δεν είμαι σαν κι αυτόν, περηφάνεια. Και αν κάνει κάτι καλό θα πούμε, εγώ δεν είμαι τόσο καλός. Ονειδισμός, εξουθένωσης του εαυτού μας. Αν όμως κοιτάμε τον Χριστό και ζητήσουμε και ζητάμε βοήθεια από Αυτόν, τότε θα πούμε, δόξα να έχει το όνομά σου Χριστέ μου. Αλλά ποιος είναι, για να ξεπανέλθουμε στο ερώτημα, ποιος είναι ο άνθρωπος αυτός που παίρνει και μπορεί να πάρει τη σωστή απόφαση, την προσδιορισμένη από το Θεό στιγμή? Γιατί ο Θεός βάζει μπροστά μας την ώρα, την αρμόδιο, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, που καλείσαι να πάρεις απόφαση με βάση όσα ο Θεός σου έχει διδάξει, σε έχει οδηγήσει και σε έχει καταρτήσει. Υπάρχουν δύο άνθρωποι, αδερφοί, αγαπητοί, μέσα στην πίστη, μέσα στην Εκκλησία, όπως το λέει το Ευαγγέλιο, η πνευματική και η σαρκική. Και πώς θα καταλάβω, γιατί πάντοτε για τον εαυτό μας εξετάζουμε, και πώς θα καταλάβω σε ποια κατηγορία ο Θεός με θεωρεί ότι είμαι, όχι οι άλλοι, ο Θεός. Λέει, αν υπάρχει μέσα σου αίρης, φιλονικία, φθόνος, ζήλια, πίκρα, κακία, τότε δεν μπορείς να είσαι πνευματικός, είσαι σαρκικός. Αν υπάρχει θυμός, αν υπάρχει γκρίνια, δεν είσαι πνευματικός, και αν δεν είσαι πνευματικός δεν θα μπορείς ποτέ να πάρεις καλές αποφάσεις. Αν υπάρχει όμως στη ζωή σου η ειρήνη του Θεού, που υπερβαίνει πάντα νου κάθε λογική ανθρώπινη, αν υπάρχει στη ζωή σου η παρουσία του Θεού και αν υπάρχει στη ζωή σου η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, που εκδηλώνεται με το να είσαι πράος πρώτον και ταπεινός στην καρδιά. Αν είσαι πράος και ταπεινός στην καρδιά, είναι η καλή αρχή. Δεύτερον, αν κουβαλάς αγόγγιστα το σταυρό σου. Και τρίτον, ή πρώτον και καλύτερον, εάν απαρνείσαι τον εαυτό σου και δεν τον βάζεις μπροστά, δεν αυτοδικαιώνεσαι, δεν θεωρείς ότι έχεις δίκιο και πάντα έχεις δίκιο, τότε και μόνο τότε μπορείς να ακολουθήσεις τον Χριστό. Και μακάριος είναι αυτός που στη ζωή του δεν ακολουθεί ανθρώπους, δεν ακολουθεί την καρδιά του, δεν ακολουθεί τη λογική του, δεν ακολουθεί τα λόγια των ανθρώπων, δεν ακολουθεί τις συμβουλές των ανθρώπων, αλλά μακάριος είναι ο άνθρωπος που ακολουθεί το Χριστό και μάλιστα δια Πνεύματος Αγίου.
Ο άνθρωπος δηλαδή που προσεύχεται, ζητάει κατά το θέλημα του Θεού, ξέρει ότι τον ακούει ο Θεός, και ξέροντας ότι τον ακούει το Θεός, είναι βέβαιος ότι ο Θεός θα ανταποκριθεί. Ιδιαίτερα δε στην Καινή Διαθήκη, είναι ο άνθρωπος που όχι μόνο μελετάει το Λόγο του Θεού, το οποίο είναι απαραίτητο, αλλά ξέρει να μπαίνει και στο ταμείο του, γιατί στο ταμείο του κάθε ενός είναι έτοιμος μόνο στο ταμείο να αποκαλυφθεί ο Πατέρας Θεός. Πουθενά αλλού δεν θα συναντήσεις τον Θεό Πατέρα σου και τον Πατέρα σου το Θεό παρά μόνο στο ταμείο σου. Εκεί που μπαίνεις, κλείνεις την πόρτα, εξομολογείσαι, ζητάς το αίμα του Χριστού να σε καθαρίσει, συγχωρείς όλα τα πτέσματα τα εναντίον σου ή τα εναντίον των άλλων από σένα, προσεύχεσαι να τους ευλογήσει πιο πολύ από σένα ο Θεός. Και τότε ευαρεστούμενος ο Θεός και υπακούοντας, θα τολμούσα να πω, στην μεσητεία του Χριστού, αποκαλύπτεται στον άνθρωπο. Και είναι κρίμα να υπάρχει η δυνατότης να σου αποκαλύπτεται όποτε θέλεις, χρειάζεσαι και συνηθίζεις. Να σου αποκαλύπτεται ο Θεός, να σ' ακούει εν το κρυπτό και να σ' ανταποδίδει εν το φανερό. Είναι κρίμα να υπάρχει αυτή η δυνατότης δοσμένη μέσα από το Λόγο του Θεού στον κάθε χριστιανό, και εμείς ή να το ξεχνάμε ή να το προσπερνάμε ή να μην του δίνουμε την πρέπουσα σημασία. Γιατί δεν είμαστε πνευματικοί. Και τώρα, γιατί ο σαρκικός άνθρωπος δεν μπορεί να πάρει σωστή απόφαση την αρμόδιο ημέρα? Γιατί ο σαρκικός άνθρωπος οδηγείται από αυτό που του αρέσει κατά σάρκα, από αυτό που θέλει κατά σάρκαν και από αυτό που νομίζει κατά σάρκαν. Σε αντίθεση με τον πνευματικό άνθρωπο που περιγράψαμε τα στοιχεία του, απαρνείται τον εαυτό του, κουβαλάει αγόκιστα το σταυρό του, έχοντας πνεύμα πράο και ησύχιο, ακολουθεί τον Χριστό. Αυτός ο άνθρωπος πλησιάζει τον Θεό με το πνεύμα το ταπεινό που τον διακρίνει και την καρδιά της συντετριμένη που τον διακρίνει και τρέμοντας το Λόγο του Θεού που επίσης τον διακρίνει, και λέει: Κύριε, ουχή όπως εγώ θέλω, αλλά όπως εσύ θέλεις. Όχι όπως εμένα μ' αρέσει, αλλά όπως εσένα αρέσει. Και όχι αυτό που εγώ νομίζω, αλλά αυτό που εσύ όχι μόνο νομίζεις, αλλά με βεβαιώνεις. Σκεφτείτε έναν Ιωνάθαν, όταν βρέθηκε εκείνη την ημέρα που αποχωρίστηκε με τον Δαβίδ, να έλεγε: Πάμε να προσευχηθούμε. Και να γονάτισε και να έλεγε: Κύριε, τι θέλεις από μένα να κάνω, τι είναι το αρεστόν ενώπιόν σου, ποια είναι η γνώμη σου Κύριε, τι θα του απαντούσε ο Θεός σε έναν ειλικρινή ευλογημένο που ήδη ο Θεός έχει κάνει τα πάντα για να τον βοηθήσει να ακολουθήσει την ευλογία του Θεού και όχι την κατάρα. Και ποια είναι αυτά τα πάντα? Γέμισε την καρδιά του με την αγάπη του προς, με αγάπη Θεού προς τον Δαβίδ, και ταυτόχρονα γέμισε την καρδιά του Δαβίδ με αγάπη προς τον Ιωνάθαν. Αδέλφια, φίλοι θα μπορούσαν να γίνουν σύντροφοι και συναγωνιστές με ένα πνεύμα και μια ψυχή για την πίστη του Ευαγγελίου. Όμως στην καρδιά του υπερίσχυσε το φρόνημα της σάρκας. 10 χρόνια περίπου έμεινε με τον πατέρα του, είδε τις ενέργειες του Θεού υπέρ του Δαβίδ, και έφτασε η κρίσιμη μέρα όταν πια πέρασε ο προσδιορισμένος από το Θεό καιρός για να βασιλεύει ο Σαούλ, έκλεισε τα 40 χρόνια, καθώς ο Θεός δεν διέκοψε τη βασιλεία του, ο Θεός δεν διακόπτει τη ζωή του ανθρώπου, δεν επιταχύνει
την αρπαγή της Εκκλησίας, μακροθυμώντας σε όλους μας για να μετανοήσουμε και να βρεθούμε εκείνη την ημέρα έτοιμοι για την αρπαγή της Εκκλησίας. Προσπάθησε λοιπόν ο Θεός, αφήνοντας χρονικό διάστημα, 40 χρόνια στο Σαούλ, 10 χρόνια στον Ιωνάθαν να εκλέξει. Όμως η αρχική του επιλογή ήταν και η οριστική, ποτέ δεν προσευχήθηκε να ρωτήσει το Θεό, άρα ποτέ δεν κατάλαβε το λάθος του, άρα ποτέ δεν υπήρχε πιθανότητα να μετανοήσει και να επιστρέψει. Και το τέλος, τραγικό. Αγαπητά μου αδέλφια, ο Θεός να μας φυλάει από τις κακές μας αποφάσεις. Είναι θάνατος, είναι απώλεια. Ο Θεός να μας φυλάει. Ο Θεός να μας φυλάει από τις αποφάσεις μας, από τις αποφάσεις της σάρκας, από το τι μ' αρέσει, τι θέλω, τι νομίζω ή τι αρέσει στον πατέρα μου, τι θέλει ο πατέρας μου και τι νομίζει ο πατέρας μου ή οποιοσδήποτε άνθρωπος ή σε οποιασδήποτε καταστάσεις. Εφόσον υπάρχει ανοιχτός ο δρόμος μέσα στο ταμείο, να πει στον πατέρα στον ουράνιο τα ζητήματά σου, τα αιτήματά σου και τα ερωτήματά σου και ο πατέρας ο ουράνιος να σου αποκαλυφθεί, να σου φανερώσει το θέλημά του δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω και αυτός να σου ανταποδώσει εν το φανερό. Αυτός που αποκαλύπτεται εν το κρυπτό. Τι κρίμα. Ήρθανε οι Φιλιστέοι, σκοτώθηκαν και τα τρία παιδιά του Σαούλ και ο Ιωνάθαν ο εκλεκτός, αλλά και ο Αβιναδάβ και ο Μαλχίσουέ που δεν βρέθηκαν ποτέ σε αυτό το δίλημα, γιατί ποτέ η καρδιά τους δεν πλησίασε την καρδιά του Θεού. Γι' αυτό δεν βρέθηκαν σε αυτό το δίλημα. Η καρδιά τους ήταν πάντα μακριά από την καρδιά του Θεού, ώστε η φυσική πορεία των πραγμάτων για αυτούς τους δύο ήταν να ακολουθούν τον πατέρα τους προς το τέλος το τραγικό. Μόνο στον Ιωνάθαν έκαμε χάρη ο Θεός και ενήργησε μέσα στην καρδιά του ώστε να έχει τη δυνατότητα να εκλέξει και να απορρίψει. Δυστυχώς όμως απέρριψε και ο θάνατος ήλθε, η απώλεια ήλθε ταυτόχρονα με το του πατρός του, καθώς ακολούθησε το δρόμο του πατέρα του. Αδελφοί μου αγαπητοί, ας προσέχουμε από ποιον οδηγούμεθα, να ειδηγούμεθα από το Πνεύμα το Άγιο. Ας προσέχουμε ποιον ακολουθούμε, να ακολουθούμε το Χριστό. Και ας προσέχουμε τι σε επιθυμίες της καρδιάς μας, το τι μας αρέσει και το τι νομίζουμε. Συνήθως είναι λανθασμένο, για να μην πω πάντοτε. Ας το απορρίψουμε αυτό. Ας πούμε ότι είμαστε άνθρωποι ουτιδανοί που είμαστε. Άθλοι, τυποτένοι. Τίποτα καλό δεν έχουμε στην παρουσία του Θεού. Μόνο, το μόνο καλό που έχουμε είναι η παρουσία του Θεού. Ο Θεός να μας φυλάει, ο Θεός να οδηγεί τα βήματά μας, ο Θεός να κατευθύνει την πορεία μας και αυτό ο Θεός θέλει να το κάνει αν εμείς τον εμπιστευτούμε και μάλιστα δια του Ιησού Χριστού εν πνεύματι Αγίω, ελπίζοντας τον Κύριο και μόνο στον Κύριο και εξητώντας από τον Χριστό και μόνο από τον Χριστό κατεύθυνση, γιατί αυτός είναι ο διδασκαλός μας, αυτός είναι ο καθηγητής μας, αυτός είναι ο Κύριος μας και Θεός μας. Και το ερώτημα είναι, είναι? Θεωρείς ότι είναι για σένα διδάσκαλός σου? Άστο να σε διδάξει. Εξήτησε τη διδασκαλία του. Θεωρείς ότι είναι ο καθηγητής σου? Άστο να σε οδηγήσει. Ζήτησε την οδηγία του. Θεωρείς ότι είναι ο φίλος σου και ότι τον αγαπάς και σε αγαπάει? Μη φύγεις από κοντά του. Αμήν.